άλλαξαν οι κανόνες που ακολουθούσαν μέχρι σήμερα το Ιράν και το Ισραήλ στην αντιπαράθεσή τους. Αν και τα εκατέρωθεν χτυπήματα αποδείχθηκαν χαμηλής έντασης, στοχεύουν περισσότερο στην επικοινωνία και λιγότερο στην ουσία. Οι διορκισμένοι εχθροί με τις κινήσεις τους επισφράγισαν το πέρασμα από τον σκιώδη πόλεμο σε μια απευθεία σύγκρουση. Και αυτό είναι αναμφίβολα ένα επικίνδυνο παιχνίδι με τη φωτιά, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του theguardian.com. Ενώ το Ισραήλ έχει εμπλακεί εδώ και καιρό σε ένα σκιώδη πόλεμο με το Ιράν συμπεριλαμβανομένης μιας ισχυριζόμενης επίθεσης Ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε μια μονάδα παραγωγής όπλων στο Ισφαχάν, η δυναμική της σύγκρουσης καθορίζεται τόσο από το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνουν τα γεγονότα. Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Ισφαχάν είναι σημαντικοί καθώς βρίσκονται κοντά σε υποδομές του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτός εξάλλου ήταν και ο λόγος που επιλέχθηκαν ως στόχος από το Ισραήλ. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές, το μήνυμα που εστάλει στο Ιράν ήταν πως επιλέξαμε να μην χτυπήσουμε τις πυρηνικές σας εγκαταστάσεις αυτή τη φορά, αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει χειρότερα. Η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκυριακό ως απάντηση στο χτύπημα του Ισραήλ σε μία από τις διπλωματικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης στη Συρία έγινε ανοιχτά. Το πρώτο χτύπημα στο έδαφος του Ισραήλ από ξένο κράτος εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες. Όπως ανέφερε μία ανώνυμη Ισραηλινή πηγή στην Washington Post, το χτύπημα είχε σκοπό να δώσει μήνυμα στο Ιράν ότι το Ισραήλ είχε τη δυνατότητα να χτυπήσει μέσα στη χώρα. Το Ισραήλ μέχρι σήμερα ακολουθούσε μια τακτική σκιώδους πολέμου, στοχεύοντας κυρίως αξιωματούχους του Ιρανικού στρατού, αλλά χωρίς ποτέ να αναλαμβάνει επίσημα την ευθύνη. Το Ιράν από την πλευρά του αξιοποίησε για τις επιθέσεις στο εβραϊκό κράτος τους πληρεξουσίους του, όπως τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, τους Χούθη της Ιεμένης, τη Χαμάς ή τις ένοπλες ομάδες σε Συρία και Ιράκ. Ανεξάρτητα από την κλίμακα των τελευταίων χτυπημάτων, οι απευθείας επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, που ξεκίνησαν με την επίθεση του Ισραηλινού στρατού στο Ιρανικό προξενείο της Δαμασκού, εγκαθιδρύουν μια νέα κανονικότητα στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο, ως απάντηση στο χτύπημα του Ισραήλ στο προξενείο του στη Δαμασκό, έγινε το πρώτο χτύπημα στο έδαφος του Ισραήλ από ξένο κράτος εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες και ακολούθησε η επίθεση του Ισραήλ στην Ισφαχάν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.